τρίτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάθε 15 μέρες. Εάν μας εκβιάσουν λοιπόν το επόμενο 15ήμερο, εάν σκληρύνει η γραμμή, μπορεί να σταματήσει η χρηματοδότηση? Η πιθανότητα που δίνουμε εμείς για κάτι τέτοιο από τις αγορές βλέποντας το αυτό το πράγμα είναι κάτω από 1%, είναι 0,01%. Οι λόγοι είναι δύο. Πρόκειται για ένα μη αιρετό σώμα της Ευρώπης, το οποίο δεν έχει κανένα δικαίωμα να λάβει μια τέτοια απόφαση και σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Θα ήταν ένα ιστορικό ατόπιμα με φοβερές συνέπειες. Ιστορικά ατοπήματα με φοβερές συνέπειες δεν γίνονται ποτέ, δεν έγιναν τέτοια πράγματα ποτέ, ούτε και περιμένουμε να γίνουν. Αυτό που περιμένουμε είναι βασικά το εξής. Ας ζήσουμε ένα θρίλερ, η πλευρά της Γερμανίας και η πλευρά των εταίρων που ξεκινάει τόσο απόλυτα ήταν κάτι αναμενόμενο και δεδομένο για μας. Το περίεργο θα ήταν να βγουν και να πούνε ναι, δεχόμαστε αυτά που λέτε. Αν κάναν κάτι τέτοιο, θα δημιουργούσαν τρομερό πρόβλημα στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θα δημιουργούσαν και τρομερό πρόβλημα ηθικού κινδύνου, το moral hazard που λένε αυτοί. Και κάνουν ακριβώς το αντίθετο και κάνουν σωστά, για τη δική τους πλευρά κάνουν σωστά. Δηλαδή, και φροντίζουν ώστε οι Γερμανοί πολίτες και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες να μην θυχτούν και φροντίζουν να μην θυχτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις, πιστεύω τώρα ξεκίνησαν και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πολύ δυνατό θρίλερ, το οποίο θα έχει καλό τέλος και δεν νομίζω ότι θα γίνει καλό τέλος ενώ ικανοποιητικό, όχι κάτι καταπληκτικό. Με αμοιβαίες βέβαια υποχωρήσεις. Γιατί υποχωρήσεις. Είναι η ταινία τρόμου. Με αμοιβαίες υποχωρήσεις νομίζω. Όχι δεδομένο αυτό. Δεν θεωρούμε ότι θα έχουμε κανένα εκπληκτικό και θεαματικό αποτέλεσμα. Και εδώ είναι κύριε Βίτσα οι υποχωρήσεις. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Ρώτησα τον κύριο Κατρούγκαλο, ρωτάω και εσάς. Οι υποχωρήσεις έχουν να κάνουν με κόκκινες γραμμές που λέτε μέχρι εδώ. Τα συζητάμε όλα, αλλά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 δεν τα διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, τι να διαπραγματευτούμε, να διαπραγματευτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Θα τους το δώσουμε. Θα διαπραγματευτούμε το γεγονός ότι χρειάζονται οι άνθρωποι που παίρνουν 500, 600, 700 ευρώ σύνταξη, θα πάρουν τη 13η σύνταξη. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Να μην... Θα τους το δώσουμε. Να ολοκληρώσουμε και... οι συντάξεις. Θα διαπραγματευτούμε το ζήτημα ότι οι συντάξεις τουλάχιστον παραμένουν και μιλάω για την κυρία 31/12/2014. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Το ποσό. Θα διαπραγματευτούμε το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις στη χώρα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Θα διαπραγματευτούμε το γεγονός ότι έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δίχρονο για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό και στον δημόσιο τομέα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Βέβαια, είναι κοστολογημένα αυτά. Τι, βεβαίως, 11,84 δισεκατομμύρια, γιατί έχονται διάφοροι αριθμοί. Εγώ παραπέμπω όποιον θέλει τους αριθμούς στο αντίστοιχο φυλάδιο και στη δήλωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Αλέξη του Τσίπρα, όπως είναι και κοστολογημένες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται για τα έσοδα. Να σας το λέω, κύριε Βίτσα, ναι. Γιατί το 751 για παράδειγμα δεν είναι μόνο το 751 του κατώτατου μισθού. Έχει κόστος και δημοσιονομικό. Δημοσιονομικό κόστος σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να αυξηθεί με βάση τον κατώτατο μισθό. Το ΕΚΑΣ με βάση τον κατώτατο μισθό. Όλα τα οικογενειακά επιδόματα με βάση τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε πόσα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Μπορώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί βλέπουμε μία, όχι εσείς, βλέπετε τη μία πλευρά του βουνού, δεν βλέπετε την άλλη. Το 751 που αφορά συγκεκριμένο αριθμό, πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από δημοσιονομικό κόστος έχει και δημοσιονομικό όφελος. Σωστά. Θα πέσουν λεφτά έτσι δεν είναι. Γιατί δηλαδή, όχι, φορές, έχει να κάνει με τις εισφορές, έχει να κάνει και έχει να κάνει και με την καταναλωτική δυνατότητα. Αρκεί να μην απολυθούν άνθρωποι, βέβαια. Εννοείται, όπως είπε ο συνάδελφος του κυρίου Μηταράκη, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι για συζήτηση. Λοιπόν, εμείς συζητάμε τη ρύθμιση του χρέους. Και εδώ θέλω να σας βάλω ένα απλό ζήτημα. Να μας πείτε δύο-τρία πράγματα. Τι είναι η συζήτηση? Θα σας πω. Ας πούμε, εγώ λέω ότι είναι δέχεστε το ζήτημα. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο που φοράει κόσμο, που ο Γιώργος κάθε μέρα μιλάει για αυτόν. Δέχεστε ότι δεν θα μειωθούν τα όρια ηλικίας στη σύνταξη? Βεβαίως, το ασφαλιστικό είναι το υπάρχον ένα θέμα που θέτει η πρόεδρος Στρατούλης. Θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Το είπε και ο Στρατούλης. Αυτή η λογική, κύριε Μηταράκη, η οποία έχει έναν επικυρίαρχο, η οποία έχει έναν επικυρίαρχο, χαρακτηρίζει το εξής πράγμα. Χαρακτηρίζει, καλά, σε αυτό το ζήτημα να επανέλθουμε, σας παρακαλώ, αν είμαστε πλούσια χώρα ή δεν είμαστε. Και τι δυνατότητες έχουμε σαν χώρα και πώς αξιοποιήθηκαν και πώς αφαιρέθηκαν οι πόροι της χώρας. Δεν είμαστε μια χώρα. Τώρα το διορθώσατε, μιλήσατε για δημοσιονομικά. Σας λέω λοιπόν το εξής. Σας λέω λοιπόν το εξής. Συζητάτε. Σας λέω το εξής. Γιατί αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα.
ότι εμείς διαπραγματευόμαστε το ζήτημα της απομείωσης του χρέους. Εμείς έχουμε την εξής δυνατότητα. Έχουμε δυνατότητα, όχι τη δυνατότητα, πρέπει να διακρίνουμε το εξής. Σήμερα προσερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση με βάση τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τον προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για να γίνει το χρέος βιώσιμο χρειάζεται διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ρήτρα ανάπτυξης, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εκτός ισοσχετισμένου ισολογισμού και μορατόριο. Αναφέρεται τη λέξη Η κυβέρνηση, στη βάση αυτού του προσανατολισμού, πρέπει να κάνει το κοινωνικά αναγκαίο. Και θέλω να δώσω μία λογική, η οποία υπάρχει. Τι πάει να πει, γιατί δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Όχι σύγκρουση, όχι υποταγή. Όχι υποταγή προσδιορίζει μια νέα σχέση όλων των δυνάμεων, όλων των κυβερνήσεων εντός της Ευρώπης. Ακούστε, μισό λεπτό. Δεν έρχομαι σε καμία διαγραφή, μισό λεπτό, γιατί υπάρχει θέμα. Τη λέξη διαγραφή τη βγάζετε από την ρητορική σας. Επιμένετε στη διαγραφή. Είναι στο πρόγραμμα του κόμματος. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέσα σε αυτή. Μα θα ακούσει τις προγραμματικές δηλώσεις. Δεν με ακούτε. Όχι, δεν με ακούτε. Ο γραμματέας του κόμματος είναι και. Με συγχωρείτε, αλλά δεν με ακούτε. Κάντε μια προσπάθεια. Κάντε μια προσπάθεια. Συγκυβέρνηση. Κάντε μια προσπάθεια να ακούσετε. Δεν κακό. Όχι, δεν κακό. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Η κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απομείωση του χρέους χωρίς σύγκρουση. Και χωρίς υποταγή, αυτή είναι η εντολή την οποία έχει πάρει για το πρωθυπουργό της χώρας, βλέπει το χρονικά, κοινωνικά αναγκαίο, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός, να έχει και μια εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, χωρίς να έχει σκυμμένο στο κεφάλι, χωρίς να μπαίνει σε διαδικασίες. Με συγχωρείτε, νομίζω ότι απαντάω. Τώρα δεν θα κάνουμε και κρίσεις αν απαντάω. Όχι, απαντάω. Δεν μπορούμε πάντα στο δημοσιογράφο, όχι στο πολιτικό. Λέω λοιπόν. Χωρίς διαδικασίες υποτέλεσαι. Δεν είμαι πολιτικός, εγώ δεν αντιψήφω κανένας. Δεν κοροϊδεύω κανέναν εγώ. Γιατί εγώ βλέπετε να κοροϊδεύω κανέναν. Όχι, εσείς, λέω για τον κύριο που μένω. Τι κάνατε τόσα χρόνια. Είχαμε την ίδια. Το παραδέχεστε οι ίδιοι. Μία ακόμα ερώτηση για να πάμε στον κύριο Μηδαράκη και μετά στον κύριο Κουτσούκο. Αν αυτή η διαπραγμάτευση με ένα πρόγραμμα γέφυρα μας δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να εξοικονομήσουμε ένα X ποσών δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτό το χρόνο, το 2015, είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Εσείς θα μου πείτε. Εσείς δεν μπορείτε να βγάλετε τις δικές σας. Εσείς τι λέτε. Διαγράψτε. Θα είναι. Λέω δεύτερο. Αν. Με συγχωρείτε για ένα λεπτάκι γιατί μίλησαν και λιγότερο από όλους. Δεύτερο πράγμα. Αν σε αυτή τη διαπραγμάτευση βελτιωθεί η πολιτική συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ωφέλιμο και για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ μένω με ανοιχτό το στόμα. Μάλιστα. Όταν γίνεται ερώτηση πρέπει να πάω και αν δεν σας πει ο κύριος Σόιμπλε και τα λοιπά, δηλαδή τι θα κάνει ο κύριος Σόιμπλε στο Eurogroup ή η κυρία Μέρκελ, θα πει εγώ δεν σου μιλάω. Κύριε Μηταράκη, γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν συζητάμε επί των πραγματικών δεδομένων. Παρακαλώ. Αλλά δεν πάμε με σκυμμένο. Να προχωρήσουμε όμως για να μιλήσουν και οι άλλοι. Κύριε Μηταράκη, ερώτηση.